Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική, καθώς ο υδράργυρος χτυπά κόκκινο σήμερα και πνέουν ισχυροί άνεμοι που ευνοούν την ανάπτυξη πυρκαγιών. Πριν από λίγη ώρα, ξέσπασε φωτιά στον Ασπόρ, πυργό το πρωί, δύο φωτιές στη Μεσσηνία, ενώ χθες το βράδυ στο Διόνυσο της Αττικής, πυρκαγιά ξεκίνησε λίγα μέτρα μακριά από τα σπίτια. Σύνδεση με το Διόνυσο, εκεί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, για να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, Αλέξανδρε. Εξαιρετικά υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να δούμε αναλυτικά σε ποιες περιοχές έχει σημάνει συναγερμός, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξαιρετικά υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε Λίμνο, Λέσβο, Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε Εύβοια, Βιωτία και Σκύρο, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε Αχαΐα και Ηλία και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε Εύρο και Σαμοθράκη. Αυτό που εκτοξεύει το κίνδυνο είναι ο συνδυασμός των δυνατών ανέμων και των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών. Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν τρία ενεργά μέτωπα που ανησυχούν την πυροσβεστική. Το πρώτο είναι στην Καλαμάτα, στην περιοχή Τσουκαλέικα, όπου σε δύσβατο μέρος ξέσπασε πύρινο μέτωπο. Η αιστεία της φωτιάς βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από τον κοντινότερο οικισμό. Κατά τόπους πνέουν 6 με 7 μποφόρ. Το δεύτερο ενεργό μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Βάρδα, στο Δήμο Ανδραβίδας, όπου η φωτιά καίει αγροτική έκταση και εκεί επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Η μεγαλύτερη δυσκολία της πυροσβεστικής είναι ότι λόγω των δυνατών ανέμων δυσκολεύονται εξαιρετικά. Έχουν αναταράξεις όλα τα ελικόπτερα του σώματος. Αυτός είναι και ο λόγος που τα μικρότερα ελικόπτερα έχουν αποχωρήσει από την περιοχή, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Επιχειρούν βέβαια τα καναντέρ της πυροσβεστικής, ενώ οι δυνάμεις κρίνονται επαρκείς. Το τρίτο ενεργό μέτωπο είναι εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Οι φωτιές και οι καπνοί γίνονται αντιληπτές από αρκετές περιοχές της Αθήνας. Στην περιοχή του Ασπροπύργου η φωτιά ξέσπασε στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και κατευθύνεται προς το Ποικίλο Όρος, ένα δάσος πυκνόφυτο. Εκεί επιχειρούν τρία αεροσκάφη της πυροσβεστικής και σημαντικές επίγειες δυνάμεις. Ενώ να σας πω ότι οι άνεμοι που πνέουν στον Ασπρόπυργο αυτή την ώρα είναι περίπου στα 7 μποφόρ. Εδώ στο Διόνυσο όπου βρισκόμαστε μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Παπαστεργίου του εικονολήπτη μας ότι οι πυροσβέστες δεν έχουν φύγει από το σημείο, ακόμα ρίχνουν νερό στα δέντρα και αυτό για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο τυχόν αναζωπήρωσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ έφτασαν γρήγορα τις βραδινές ώρες όταν και ξέσπασε η φωτιά, καθώς υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να ανέβει καθώς προς τα εκεί έπνεαν οι άνεμοι το βουνό και να κατευθυνθεί προς την περιοχή της Πεντέλης, κάτι βέβαια που απετράπει χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής. Ενώ τέλος να σας πω ότι νωρίς το πρωί αρμόδιοι πυροσβέστες έκαναν εδώ την σχετική εξέταση και διαπίστωσαν ότι συνολικά κάηκαν 7 στρέμματα αρκετά κοντά σε σπίτια εδώ στο Διόνυσο. Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ.